private series, μια νέα σειρά αγώνων λόγω ενόψη βασικά coronavirus. Δύο νέοι αθλητές, bantamweight κατηγορία, αεραστεχνικό, K1, Τζελόν Σεμαφράνκα από Pipebox και Παναγιώτης Ναυροζίδης από Μποτόνι Steam. Δύο νεαροί αθλητές, 16 και 14 ετών, αντίστοιχα, στο 1,65 και 1,66 το ύψος τους. 61 κιλά, με μία νίκη μέχρι σήμερα ο Ναυροζίδης. Βλέπετε υπάρχει ρυθμός και ένταση στο παιχνίδι. Ο Ναυροζίδης βλέπω λίγο πιο στοχευμένα τα χτυπήματά του. Φαίνεται και πιο έμπειρος και όλα, εντάξει, είναι λογικό. Πολύ ωραίο το δεξί, βρήκε στόχο. Ωραία low kick, κρατάνε την ένταση, διατηρούν τις αποστάσεις. Έχει η εμπειρία, φαίνεται λίγο ότι ο Ναυροζίδης είναι πιο έμπειρος κριτής. Πολλές εναλλαγές τυπημάτων, πολύ ωραίες γροθιές. Βλέπουμε και τα overhand το ένα μετά το άλλο να φεύγουν πάρα πολύ δυνατά. Στην μπλε γωνία λοιπόν έχουμε ο Τζελόν Σεμαφράνκα από Fightbox, στην κόκκινη τον Παναγιώτη Ναυροζίδη από Μποτόνι Steam. Ωραία κλωτσιά ο Σεμαφράνκα, πολύ ωραία. Ωραία τα λέω. Καλές άμυνες ο Ναυροζίδης, καταφέρει να βλεπάρει πολύ καλά τα χτυπήματα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τα hooks εδώ πήραν φωτιά. Γυριστή κλωτσιά από Ναυροζίδη, δεν βρίσκει ακριβώς στόχο. Σεμαφράνκα προσπαθεί για την επίθεση, χάνει την ισορροπία του. Συνεχίζουνε. Βλέπω η ένταση είναι αμύωτη. Ένα γυριστό. Δεν βρίσκει στόχο από Σεμαφράνκα. Ω, Ναυροζίδης, πολύ ωραίο χτύπημα. Overhand φεύγουνε, φωτιά τα overhand. Πολύ, πολύ σκληρή, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, με τη σκληρία, πολύ ένταση. Το νερό της ηλικίας βοηθάει κιόλας. Πάθος και πολύ διάθεση. Την νέα γενιά ουσιαστικά θα γεμίσει τα κλειδιά. Παναγιώτης Ναυροζίδης πολύ επιθετικός, πολύ τακτικός. Σεμαφράνκα καθίεται αρκετά καλά στο ύψος, βλέπω, δεν έχει μέχρι τώρα λυγίσει. Τέλος του πρώτου γύρου. Να το, τρομερό, τρομερό, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό τον Ναυροζίδη. Έχει βρει πολύ καλά το κοινό τον Ναυροζίδη, ωραίο. Ωραίο κλωσιάκι, χειριστή από τον Ναυροζίδη. Δεύτερος γύρος λοιπόν. Να δούμε. Σεμαφράνκα στην αντεπίθεση βλέπουμε εδώ πέρα. Φυσικά είχε πολύ δυνατά. Πάνω από τη στιγμή που βλέπουμε εδώ πέρα. Από εκεί δείχνει να τρέχει η αίμα. Ο Ναυροζίδης δεν αφήνει να πάρει ανάσα. Πολύ δυνατός. Η κλωσιά βρήκε στο μάχη που έπρεπε να πόνισε πάρα πολύ αυτό. Hooks, overhands. Ναι, είναι ο Ναυροζίδης αυτή τη στιγμή. Έχει βρει πολύ καλά το ρυθμό του στόχο του. Έχει χτυπήσει πολύ δυνατά σε Μαφάνκα. Αιμορραγία της Μεσοφάνκα. Ζητά διακοπή. Ο διαιτητής μετράει. Ήταν τα χτυπήματα τα τελευταία. Η γυριστή κλωτσιά και η γροθιά στο πρόσωπο, νομίζω, πριν από λίγο ήταν πολύ δυνατές. Ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα. Εδώ βλέπουμε την πρώτη κλωσιά. Όλο και όλο ήταν θεμάτη και δική στόχο. Και κατευθείαν στην επίθεση να μπορεί να άφησε σαν λίγο να πάρει η ανάσα. Πολύ καλή κυρία και σου μαφάνε. Είναι πολύ ωραίος αγώνας και δυνατός. Νικητής λοιπόν του αγώνα.
Παναγιώτης Ναυροζίδης από Μποτόνις Team, Technical KO, στο δεύτερο γύρο του αγώνα. Πολύ ωραίος, συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά.